Καλησπέρα και καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ στην παρέα μας, το Μαζί. Μαζί λοιπόν και σήμερα. Είπαμε ότι από χθες έχει αλλάξει το πρόγραμμά μας και είμαστε από πλέον όχι μία ώρα κοντά σας, μία μισή ώρα κοντά σας. Δηλαδή από τώρα μέχρι και τις 7 θα σας κρατήσουμε παρέα με πάρα πολλά ωραία θέματα και πάρα πολλούς ωραίους, δυνατούς καλεσμένους και σήμερα. Να σας πω ότι μιας και έχουμε μπει από αυτό το μήνα σιγά σιγά στο κλίμα των Χριστουγέννων, πολλοί από εσάς έχετε στολίσει το σπίτι. Μικροί και μεγάλοι χαίρονται αυτές τις μέρες, αυτές τις γιορτές που έρχονται σιγά σιγά, όλο ένα και πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Και μιας και έχουμε μπει μέσα στο κλίμα, πάμε να δούμε τι επιλέξατε φέτος για το στολισμό του δέντρου. Τα Χριστούγεννα θέλουν το παραμύθι. Θέλουν ονειρεμένα σκηνικά, χρώμα, λάμψη, ατμόσφαιρα γιορτής. Αυτό που ξέρουν να κάνουν μοναδικά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, γούστο και όλη τη φαντασία και φέτος επιλέγουν τα καλύτερα για τον στολισμό του σπιτιού τους. Αλλά τι είναι αυτό που επιλέγουν μικροί και μεγάλοι για να στολίσουν και να μπουν σε κλίμα Χριστουγέννων? Ο κόσμος ξεκίνησε τις χριστουγεννιάτικες αγορές, έχουν ξεκινήσει να στολίζουν. Κυρίως δέντρα δίνουμε, μπάλες και λαμπάκια σιγά σιγά για να στολίσουν έξω και τα μπαλκόνια τους. Από δωράκια όχι ακόμη τόσο πολύ, περιμένουν ίσως λίγο ακόμη για να πληρωθούν. Βοήθησε βέβαια η Black Friday, είχαμε παραπάνω αγορές και σε χριστουγεννιάτικα και σε είδη χρήσης. Είμαστε γενικώς ευχαριστημένοι από την κίνηση προς το παρόν. Όχι ακόμη. Νομίζω τώρα το Σαββατοκύριακο θα στολίσουμε. Εσύ θα βοηθήσεις στο στολισμό? Ναι. Τι χρώμα θες να είναι μπάλες στο δέντρο? Κόκκινες. Πήρατε αρχικά καινούργια στολή? Όχι, όχι, όχι. Κάτι πολύ λίγο. Δεν πήρα κάτι καινούριο. Και σε τι χρώμα θα είναι? Κόκκινο, πορτό. Πόσο καιρό έχει που έχετε στολίσει? Μια εβδομάδα. Στόλισα ένα δέντρο στο σπίτι μου. Τι χρώμα είχαν οι μπάλες? Είναι κόκκινες. Σ' άρεσε το δέντρο? Ναι, μ' άρεσε. Έβαλα και αστέρι πάνω. Και εξωτερικό και εσωτερικό. Και τα δύο. Ένα μεγάλο δέντρο μέσα και κάτι φωτάκια πίσω, έξω, από στο μπαλκόνι. Φωτάκια. Το δέντρο? Στολίδια. Τι στολίδια θα πάρεις και θα βάλεις? Κόκκινα. Κόκκινες μπάλες? Ναι. Άσπρο. Και να έχει ένα μεγάλο αστέρι. Ναι. Κόκκινο στάι, κόκκινο, κόκκινο. Κόκκινο. Ναι. Στόλισα και τώρα ήρθα για κάποια συμπληρώματα. Ναι. Τι χρώματα το έχετε κάνει? Από χρώμα στις μπες, χρυσό, στο το ροζ. Έχει καιρό που στολίσατε? Ναι, γιατί έχω μικρό παιδί, περίπου 2 εβδομάδες. Ναι. Είναι πολλά και καλές γιορτές. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και αφού πήραμε μια γεύση με το πώς στολίσαμε φέτος τις γιορτές το σπίτι μας για φέτος τα Χριστούγεννα, θέλω να καλωσορίσω στο στούντιό μας για ακόμα μία φορά τη Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που μας έρχεται ως πρόεδρος του Make a Wish εδώ στην πόλη της Καβάλας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ξανά μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είμαι η εκπρόσωπος του Make a Wish Καβάλας μαζί με άλλες εθελόντριες. Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια και νομίζω ότι πάμε καλά, γιατί το Make a Wish ήταν στο ξεκίνημά του στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και η Καβάλα είναι από τις πρωτοπόρους που δέχτηκε στην αγκαλιά του και τους εθελοντές, δέχτηκε και πολλά αιτήματα παιδιών όπου πραγματοποιήθηκαν ευχές και στην Καβάλα και στη Θάσο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί στην ουσία το Make a Wish κροπάει χαμόγελα, παιδικά χαμόγελα. Ναι, που το έχουν ανάγκη και μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας φυσικά. Έτσι λοιπόν, είχαμε πει ότι φέτος μπορεί να γίνει και ένα πολύ ωραίο γεγονός τώρα τις μέρες των γιορτών, των Χριστουγέννων και στην πόλη μας. Να γίνει αυτό το άναμα του δέντρου του Make a Wish στην πόλη της Καβάλας για πρώτη φορά. Και τελικά ο Δήμαρχός μας είπε το ναι.
Βεβαίως και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μουριάδη και το Δημοτικό Συμβούλιο που ανταπεξέλθαν άμεσα στο δικό μας αίτημα, γιατί το άναμα του δέντρου είναι μια νέα σχετικά δράση στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που είναι γνωστό. Είμαστε από τις πρώτες πόλεις λοιπόν που στο άναμα του κεντρικού χριστουγεννιάτικου δέντρου το Make a Wish θα είναι ο τιμόμενος οργανισμός, ο τιμόμενος φιλοξενούμενος. Η δράση μας αυτή θα ξεκινήσει από τις 6 με 6.30 το απόγευμα, όπου το Make a Wish θα διαθέτει τα αστέρια της ευχής. Mm-hmm. Κάθε παιδί, μικρό ή μεγάλο, ανάλογα με την αγάπη, πόσο την ηλικία, μεγάλο δηλαδή. Τα παιδιά που μπορούν να προμηθευτούν... Εμείς φιανόμαστε για μεγάλα παιδιά. Εμείς είμαστε μικρά παιδιά, γιατί πρέπει να σας πω ότι το αστέρι της ευχής είναι το αστέρι που σαν ενέργεια αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Με 2 ευρώ σου είναι το κόστος, πάρα πολλοίς κόσμος, είτε στις δημόσιες αυτές εκδηλώσεις του ανάματος, είτε σε ιδιωτικές εκδηλώσεις, σε σχολεία, σε πολιτιστικούς συλλόγους, ακόμη και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ένα σπίτι. Προμηθεύονται το αστέρι της ευχής με 2 ευρώ το κάθε αστέρι. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα να γράψει κάποιος, αν θέλει, την ευχή του πίσω από το αστέρι και να το κρεμάσει το δέντρο. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τους μικρούς μας φίλους. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί και οι μικροί και οι μεγάλοι φίλοι μας. Έχει κινητοποιηθεί ο ΘΑΚ που είναι δίπλα μας και ο ΑΟΚ από τους πρώτους εθελοντές σε μαζικό επίπεδο. Και πάντα στηρίζουν. Θα έρθουν και οι μικροί μας φίλοι, αλλά και οι μεγάλοι από τον ΑΟΚ, αλλά και οι μικροί από τον ΟΘΑΚ. Στη δράση αυτή. Θα είναι μια γιορτή χαράς, γιατί στο κάλεσμα αυτό της δράσης του Make a Wish βλέπουμε να συμμετέχουν τα μικρά παιδιά που αντιλαμβάνονται τον πόνο που μπορεί να νιώθει ένα παιδί που θέλει να πραγματοποιηθεί η ευχή του. Τα παιδιά 3 έως 18 ετών είναι αυτά που υποβάλλουν τις αντίστοιχες ευχές τους στον οργανισμό και που το γνωρίζουμε πλέον ότι πάσχουν από μια πολύ σοβαρή ασθένεια και συνήθως νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως είπατε, και των μεγάλων παιδιών. Και αυτό. Έτσι, αυτό που γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ... Γιατί είναι κάτι που χαίρονται και μικροί και μεγάλοι αυτές τις μέρες, έτσι. Και οι μεγάλοι γίνονται μικρά παιδιά και ξαναθυμούνται πολλά πράγματα. Η αγάπη που νιώθει μέσα από την προσφορά ένας μεγάλος είναι πολύ, πολύ, πολύ βαθύ και σημαντικό συνέστημα αυτές τις μέρες, που όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι μαλακώνει ο άνθρωπος, είναι πιο ευαίσθητος, δέχεται περισσότερο ερεθίσματα από τον εξωτερικό και τον συναισθηματικό του κόσμο. Βάζουμε λίγο τη λογική στην άκρη, λίγο το ρεαλισμό, ζούμε ένα παραμύθι και μέσα από αυτή την δράση του αστεριού της ευχής βοηθούμε να ζήσει το δικό του παραμύθι το κάθε παιδί από αυτά που ζητάει την πραγματοποίηση της ευχής του. Πού θα είναι το Make a Wish? Θα είμαστε λοιπόν στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας, mm-hmm. όπου θα γίνει το άναμα. Έχουμε πληροφόρηση ότι 7 παρατέταρτο θα γίνει το επίσημο άναμα του δέντρου. Εμείς θα είμαστε όμως από τις 6-6.30 με τους εθελοντές μας. Θα έχουμε αρκετούς εθελοντές, θα προμηθεύονται στη τιμή των 2 ευρώ 1-2, όσα αστέρια θέλει ο καθένας. Πολλά από αυτά μπορεί κάποιος να θέλει να τα κρεμάσει και στο δέντρο, φυσικά το κεντρικό της πλατείας. Άλλα από αυτά τα αστέρια, σας λέω πολλές φορές, τα προμηθεύονται παιδιά, τα παίρνουν στα σχολεία. Τα παίρνουν στο σπίτι τους. Έχουμε δέντρα σε σπίτι που έχουν στολιστεί μόνο με το αστέρι της ευχής. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά τον κόσμο για αυτή του την προσφορά. Και μέσα από αυτές τις δράσεις και τη γιορτή αυτή, μπορεί κάποιος να μάθει ακριβώς και να ζήσει μαζί με το Make a Wish τους στόχους, τους σκοπούς και την προσφορά του Make a Wish. Ωραία. Πώς σας φαίνεται έτσι που για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο και στην πόλη της Καβάλας? Είμαι περίφανη γιατί... και πολύ ενθουσιασμένη, πρέπει να σας πω, και ο ενθουσιασμός δεν κρύβεται. Γιατί συνήθως, συγγνώμη που σας διακόπτω, το έχουμε δει να συμβαίνει σε μεγάλα κέντρα, ναι. όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, τα προηγούμενα χρόνια και για πρώτη φορά το κάνουμε και εμείς. Η Καβάλα δείχνει το ευαίσθητο χαρακτήρα της, το χαρακτήρα της αλληλεγγύης, γιατί όντως, τα Χριστούγεννα είναι εποχή γιορτής. Και γίνονται και μεγάλες γιορτές, φιέστες, πρωταγωγήσεις, συγκροτήματα. Θα υπάρχουν φυσικά αυτή η γιορτή χαράς, θα είναι περικυκλωμένοι όλοι από χαρούμενους ανθρώπους, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό μέσα από ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός όπως το άναμα του δέντρου μιας πόλης, η τοπική αρχή
να είναι δίπλα στο Make a Wish και να δείχνει και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της πολιτικής. Συμφωνώ. Γιατί αυτές τις μέρες πρέπει να σας πω ότι πέρα από το αλόγιστο εξόδεμα χρημάτων που κάνουμε πολλές φορές, έχουμε ανάγκη να εξοδέψουμε, είτε σε επίπεδο τοπικό, είτε σε επίπεδο οικογενειακό, είτε σε επίπεδο δημοτικής αρχής, το να προσφέρεις μέσα από αυτή τη δράση σε παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είναι πιο μεγάλη ικανοποίηση, πιο μεγάλη χαρά και είναι το πάρτι που νιώθει μέσα στην ψυχή του κάποιος πολύ μεγαλύτερο, θεωρώ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά για την άμεση ανταπόκριση και για το ότι η Καβάλα για άλλη μια φορά πρωτοπορεί και σε αυτό το τομέα. Ναι, όντως. Θα είστε μόνο εκείνη την ημέρα ή γενικά όλες τις μέρες των γιορτών εκεί, με περιττέρω? Θα είμαστε, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει η παραχώρηση των περιπτέρων. Είμαστε τώρα στις διαπραγματεύσεις με τον Δήμο. Σχεδιάζουμε βέβαια μετά από το άναμα του δέντρου, μέσα στις γιορτές, ένα κοκτέιλ πάρτι που θα κάνουμε και θα ανακοινωθεί η δράση μας αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Στο οποίο αφού ο κόσμος μάθει, έρθει κοντά μας και μάθει τους σκοπούς και τους στόχους του Make a Wish μέσα από την εκδήλωση αυτή της Πέμπτης, Πέμπτη απόγευμα, όπως είπαμε, στις 12 Δεκεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει αυτό το κοκτέιλ πάρτι που θα έχει τον εορταστικό χαρακτήρα και θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις. Περιμένουμε το Φεβρουάριο, μέσα στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, τον Απρίλιο, σας έχουμε πολλές εκπλήξεις, σιγά σιγά νομίζω ότι... Οπότε τώρα είναι μια καλή ευκαιρία, μιας και έχουμε και εμείς πλέον εκδηλώσεις στην πόλη μας, να κατέβουμε κάτω στο κέντρο, να είμαστε εκεί στη φωταγώγηση του δέντρου μας και να συναντήσουμε και το Make a Wish από κοντά, γιατί είναι πολύ μεγάλη αυτή η δύναμη, όπως είπατε και εσείς, της προσφοράς, το ότι προσφέρουμε πραγματικά πράγματα και πολύ συναισθήματα είναι αυτά που μπορείς να προσφέρεις. Ακόμα και με ένα αστεράκι που θα πάρεις, είναι το συνέστημα που σου βγαίνει για μια καλή πράξη σε παιδιά που το έχουν πραγματική ανάγκη και μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορα όνειρά τους, πολλά όνειρά τους, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με ένα αστεράκι που θα αγοράσουμε όλοι μας. Ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι διπλός. Καταρχήν, μέσα από αυτή τη διαδικασία τη συμμετοχή όλων, με τα 2 ευρώ που θα αγοράσει ο καθένα στο αστεράκι του, συμμετέχει πάρα πολύ σημαντικά. Είναι μεγάλη προσφορά στην ικανοποίηση τη ευχή ενό παιδιού, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, χορηγοί, αυθόρμητα. Αλλά πρέπει να σα πω ότι όσοι ασχολούμαστε είτε με το Make a Wish είτε με παρόμοιε δράσει, η αγαλήση, η αγάπη και ο ενθουσιασμό που νιώθουμε μέσα μα κάνει καλύτερου ανθρώπου. Είναι το καλύτερο αγχολητικό, αν θέλετε, πολλές φορές σε αυτή την καθημερινότητα που κυνηγάμε όλοι πάντα με άγχος, προθεσμίες, ώρες. Εγώ στη δουλειά μου, σαν δικηγόρος, είμαι μονίμως σε ένα κυνήγι ωρών και όλοι φυσικά στη δουλειά τους. Όλοι στη δουλειά τους. Αυτό λοιπόν το συνέστημα της αγαλίας, όταν προσφέρεις κάτι και ειδικά σε ένα μικρό παιδί και ειδικά σε ένα παιδί που το έχει τόσο πολύ ανάγκη, γιατί η πραγματοποίηση των ευχών των παιδιών έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα και από τους γιατρούς ότι συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής του υγείας μέσα από την σωματική αγαλίαση και χαρά, την ψυχολογική αυτή υποστήριξη που νιώθει μέσα από την ομάδα του Make a Wish. Ωραία. Κυρία Μέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Λατρεμένη, γλυκιά, ζεστή γυναίκα όπως πάντα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που εκπροσωπείτε το Make a Wish, γιατί είστε ένας άνθρωπος που γενικά έχετε δείξει σε πολύ μεγάλο κομμάτι το επίπεδο της προσφοράς. Να κατεβούμε όλοι λοιπόν στην πλατεία αυτή την Πέμπτη. 2 μέρες από τώρα έχουν μείνει. Να ανάψουμε μαζί το δέντρο και να κάνουμε μια ευχή για το Make a Wish. Εγώ θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το ένα channel που σε όλες τις εκδηλώσεις του Make a Wish από την πρώτη ημέρα που ήρθαμε στην Καβάλα μας αγκάλιασε ως χορηγός επικοινωνίας σε όλες τις δράσεις μας, τις αναδεικνύει και δείχνει ακριβώς και τον κοινωνικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν και οι μεγάλοι όμιλοι και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Ωραία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Πάλι εδώ στο μαζί. Επιστροφή λοιπόν, δεύτερο μέρος για σήμερα. Να πω ότι και το δεύτερο μέρος συνεχίζει έτσι με μια πολύ ωραία παρουσία που έχω εδώ πάλι στο στούντιο μαζί μου. Για πρώτη φορά όμως εσάς, έτσι δεν είχαμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε. Εσάς προσωπικά, ναι. Γιατί στην εκπομπή σας έχουμε φιλοξενηθεί και άλλη φορά. Ναι, ναι. Και στο κανάλι φυσικά. Από
προηγούμενες χρονιάς, αν θυμάμαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Και στην τρέχουσα χρονιά, αλλά σε άλλη εκπομπή. Κυρία Μικαηλία Οικονομίδου, η οποία είναι πρόεδρος του σωροπτυμιστικού ομίλου Καβάλας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά και βοηθάει πάρα πολύ ενεργά, θα έλεγα, πολλές γυναίκες. Ναι, αυτό είναι ο στόχος μας, να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες, να τις δίνουμε κουράγιο, κυρίως με βάση αυτή την εκστρατεία την οποία στηρίξαμε τις τελευταίες 16 μέρες και κλείνει σήμερα, τουλάχιστον φανερά, γιατί ο αγώνας μας και η προσπάθειά μας δεν σταματάει ποτέ. Στηρίζουμε τις γυναίκες οι οποίες είναι θύματα βίας, οποιασδήποτε μορφής βίας, είτε ξεκινώντας από τον στενό πυρήνα της ενδοοικογενειακής βίας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή αυτή εκδηλώνεται, γιατί δυστυχώς θύματα πέφτουν και τα νέα κορίτσια μέσω του διαδικτυακού εκφοβισμού, όπως ονομάζεται. Θα έχει πέσει και στην αντίληψή σας και στην αντίληψη των εκπαιδευτικών. Έχουν πέσει περιστατικά που δυστυχώς τα κορίτσια με μέσο μία λήψη ίσως που έχουν λάβει κάποιοι συμμαθητές τους, παρανόμους φυσικά, πέφτουν θύματα εκβιασμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή αναγκάζονται να υποκύψουν σε κάποιες σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη δική τους, θέληση και τη συνένεσή τους ουσιαστικά. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε όλες τις υπόλοιπες μορφές βίας. Δυστυχώς, από ό,τι αναλύσαμε και στην χθεσινοβραδινή μας εκδήλωση, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να μιλούμε για γυναικοκτονία. Είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα, ακριβώς. Η ειδική κοινωνιολόγος, η οποία βρισκόταν μαζί μας. Πλέον, ναι, δυστυχώς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε πριν 5 χρόνια, σε σχέση με το τώρα? Εμένα δεν μου αρέσει να μιλώ με νούμερα, αν και έχω και τις στατιστικές μαζί μου και μπορούμε να αναφερθούμε, ας αν μην θέλετε. Ας μην μιλήσουμε με νούμερα, αλλά ας μιλήσουμε υπάρχει μία κορύφωση και μία διασπορά μέσω άλλων μορφών βίας. Δηλαδή, είχαμε μέχρι τώρα την βία η οποία ασκούνταν με την προσωπική επαφή, όπως ξέρουμε σε πολλά σπιτικά και από τα παλαιότερα χρόνια. Η γυναίκα πέφτει θύμα της βίας από τον σύζυγο, από τον σύντροφο. Είναι κάτι που το συνειδούσαμε πάντα, ενώ πολύ έντονα στη ζωή μας έχει μπει τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο. Ακριβώς, σε αυτό βλέπουμε ότι και εκεί αρχίσανε να υπάρχουν διάφορα περιστατικά και μέσω διαδικτύου, αφού έχει γίνει έντονη δύναμή του. Ακριβώς. Είναι τα νέα τεχνολογικά μέσα, τα οποία δυστυχώς χρησιμοποιούνται ως όπλο και όχι ως εργαλείο κατά των γυναικών. Είναι δυστυχώς οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο δημιουργεί μία έκθεση στο γυναικείο πληθυσμό, εκτίθεται ο γυναικείος πληθυσμός. Δεν μπορούν δυστυχώς οι ΜΚΟ και οι αρμόδιοι φορείς, η αστυνομία, να μεριμνήσουν, ούτως ώστε να καλύψουν όλο το μετακινούμενο πληθυσμό, και έτσι υπάρχουν απώλειες. Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πρέπει να γίνουν δηλαδή εξειδικευμένα τμήματα που να ασχολούνται με τα συγκεκριμένα κομμάτια. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια φυσικά. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές, αλλά είναι τόσο έντονη αυτή η μετακίνηση που δυστυχώς μένει ακατάγραφος γυναικείος πληθυσμός, ο οποίος από εκεί διακινείται λαθρέα μέσω του κυκλώματος τράφικινγκ, το οποίο θα πρέπει να σας πω ότι είναι το τρίτο πιο προσοδοφόρο κύκλωμα παγκοσμίως, εγκληματικό κύκλωμα παγκοσμίως. Είναι τεράστια τα νούμερα, τα οποία ανταποκρίνονται στον κύκλο εργασιών. Είχαν γίνει και παρόμοιες εκδηλώσεις για το τράφικινγκ τις προηγούμενες μέρες. Ναι, και πληροφορηθήκαμε, και το πληροφορηθήκαμε αυτό εδώ. Εγώ όταν πήρα στοιχεία και τα λοιπά και το έμαθα, δεν το πίστευα ότι έχει εξακολουθεί τόσο πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Δυστυχώς. Και είναι πολύ λυπητερό, πάρα πολύ λυπητερό. Και το ακόμη πιο λυπητερό, και εκεί εμείς σαν σωροπτυμισμός, σαν εθελόντριες, έχουμε πολύ αναπτυγμένες τις κεραίες μας, είναι τα συνόδευτα ανήλικα. Είναι τα παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο είτε χάνουν τους γονείς τους,
είτε δεν ξεκίνησαν μαζί με τους γονείς τους, γιατί τους είχαν χάσει σε καιρό πολέμου, mm-hmm. Φτάνουν, περνούν τα σύνορα με κάποιο πρόσωπο που αμφισβητείται η σχέση με το ανήλικο και από εκεί και πέρα μπορεί να γίνουν δυστυχώς θύματα εμπορίας, όχι μόνο μέσα στο κύκλωμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά και για εμπορία οργάνων. Πάρα και πολύ. Φυσικά, όχι πως δεν το ξέρω, μα αλλιώς είναι να το ακούμε και να λέμε ότι τα στοιχεία έχουν αυξηθεί ραγδαία και αλλιώς είναι κάπως να το φανταζόμαστε. Δυστυχώς εμείς που το παρακολουθούμε από κοντά, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι ο Σωροπτιμισμός είναι ένας διεθνής οργανισμός. Ναι, έχουμε δύο διαπιστευμένες αντιπροσώπους μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο για τη Θέση της Γυναίκας. Συμμετέχουμε σε όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής και σε άλλες μεγάλες γυναικείες και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό οργανώσεις. Και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, έχουμε πολύ έντονη πηγή πληροφόρησης και πλούσια πηγή πληροφόρησης για το τι συμβαίνει. Και ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία αντιλαμβανόμαστε ή έχουμε από τα Ηνωμένα Έθνη κυρίως και από τους λοιπούς οργανισμούς, προσανατολίζουμε και τις δράσεις μας. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν, αν θέλετε να περάσουμε και στα πρόσφατα και σε αυτό το οποίο στηρίζουμε και σε αυτό για το οποίο θα σας πω ότι η Καβάλα έχει, σας το γνωστοποίησα, έχει ταξιδέψει ήδη μέσα στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Είναι η εκστρατεία με το πορτοκαλί χρώμα. Αυτό θα έλεγα. Το πορτοκαλί χρώμα, το οποίο είναι ένα χαρούμενο χρώμα όμως, ναι, έτσι. Ναι, είναι το χρώμα της αισιοδοξίας. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας που θέλουμε να μεταδώσουμε στις γυναίκες που πάσχουν. Η εκστρατεία αυτή λαμβάνει χώρα κυρίως για την ενίσχυση της γυναίκας που πάσχει, που είναι θύμα ή κινδυνεύει να γίνει θύμα. Να πω ότι όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκδήλωσή σας χθες, όλα αυτά τα αναφέραμε και ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι. Mm-hmm. Και είχε και πολύ κόσμο από ότι... Mm-hmm. Πάρα mm-hmm. πολύ κόσμο. Είδε πολύ κόσμο να δίνει το παρόν του ενεργά στην mm-hmm. χθεσινή σας mm-hmm. εκδήλωση. Κυρία Μιλκό, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα ήταν αφενός μεν ότι την εκδήλωση την αγκάλιασε όπως πάντα ο κόσμος της Καβάλας. Επίσης, πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρχαν πολύ αρμόδιοι φορείς. Φορείς οι οποίοι είναι στα σημεία υποδοχής των θυμάτων, στα σημεία στα οποία πρέπει να παρασκευθεί η πρώτη βοήθεια στο θύμα και αναφέρομαι φυσικά στον νέο διοικητή του νοσοκομείου, πρώην βουλευτή, στον κύριο Κλητσιώτη. Ο οποίος έδωσε και αυτό στο παρόν του χθες ναι, την εκδήλωση, αναφέρομαι σε αυτούς. Αναφέρομαι στον αστυνομικό υποδιευθυντή, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καβάλας, με το οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Αναφέρομαι στον πρώην Αντιπεριφερειάρχη και νυν Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Μαρκόπουλο, της Περιφέρειας Μακεδονίας Τράκης, ο οποίος επίσης πολλές φορές έχει στηρίξει. Σαν Περιφέρεια έχουμε δεχθεί πολλές φορές βοήθεια στις δράσεις μας. Και φυσικά και στον πρώην Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Κωστή Σιμιτζίν, είναι θεματικό περιφερειάρχη ανάπτυξης. Στον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος τώρα είναι ο συμπαραστάτης του Δημότη, που επίσης ίσως κληθεί να αντιμετωπίσει κάποιες... Και από την άλλη, όμως, ήθελα να σας πω ότι βλέπουμε και άντρες, που είναι τοπικοί φορείς. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τα άτομα όλα αυτά τα οποία βρίσκονται γύρω από τις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Και ναι, συγγνώμη, σας διάκοψα για τους δεν πειράζει. Κυρίους. Αλλά βλέπω ότι και οι κύριοι είναι αυτοί που στηρίζουν τις γυναίκες, οι οποίες έχουν κακοποιηθεί με κάποια αλφα μορφή στο παρελθόν και τώρα προσπαθούν να το είναι κοντά και πολλοί άντρες και αυτό έχει οφείλουμε να το πούμε ότι υπάρχει και η καλή πλευρά και η κακή. Έτσι σε όλα είναι τα κομμάτια. Κυρία Μίλκο, εμείς φυσικά δεν αποδεχόμαστε και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό
ούτε τη βία κατά των ανδρών. Διότι υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν. Και φυσικά την καταδικάζουμε και τη βία κατά των ανδρών. Πρώτα θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι η βία κατά των γυναικών είναι θέμα των ανδρών. Η γυναίκα δεν φταίει σε τίποτα για τη βία την οποία υφίσταται. Οποιαδήποτε αφορμή, οποιαδήποτε αιτιολογία χρησιμοποιεί ο θήτης για να δικαιολογήσει την βία που ασκεί σε βάρος του θύματος, είναι ανυπόστατη. Η βία στηρίζεται σε καθαρά πατριαρχικά στερεότυπα και στην νοοτροπία η οποία έχει αναπτυχθεί στους άντρες, όπως για παράδειγμα, ξέρετε, λένε πολλές μητέρες στο αγόρι, δεν κάνει να κλαίσει. Να μην δείχνεις ότι πονάς. Να είσαι πιο δυνατός. Να παίζεις μόνο αγορίστικα παιχνίδια. Αυτά είναι κάποια στερεότυπα τα οποία οδηγούν στην διατήρηση αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει λοιπόν, και έτσι κατέληξα κιόλας χθες κλείνοντας την ομιλία μου, την παρουσίασή μας, λέγοντας ότι πρώτα απ' όλα έχουμε εμείς οι μητέρες των αγοριών μια πολύ μεγάλη ευθύνη για να αντιμετωπιστεί η βία κατά των κοριτσιών. Δηλαδή, ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Ξεκινάει από τη διαπαιδαγώγηση, επεκτείνεται στο σχολείο και ο μαθητής μετά, με όλο το προφίλ που έχει διαμορφωθεί, που έχει διαμορφώσει, βγαίνει στην κοινωνία. Και γίνεται στη συνέχεια οικογενειάρχης, γίνεται εργοδότης, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και στη βία που υφίστανται οι γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον. Γίνεται πατέρας, ασκεί βία στο παιδί, στην κόρη και δημιουργείται όλος αυτός ο φαύλος κύκλος. Και αυτό βέβαια αναδεικνύεται από το γεγονός. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Τώρα θέλω να μου πείτε αν η Καβάλα, αν η πόλη μας έχει αυξημένα κρούσματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει παρατηρηθεί και αυτό το φαινόμενο στην πόλη μας. Θα σας πω. Το νούμερο από το 2013 από τα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 600 από ό,τι αναφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο. 570 δεν είναι λίγα. Όχι. Είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα. Διότι υπάρχουν και τα ανεπίσημα. Όσον αφορά τουλάχιστον στην ενδοοικογενειακή βία, καθώς και στον βιασμό από οικείους, δυστυχώς είναι ένα σκοτεινό τοπίο. Δηλαδή δεν αποκαλύπτονται συχνά όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες εικόνες. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες εικόνες, γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη να μην, να μην βγει προς τα έξω το συμβάν, να μην στιγματιστεί το θύμα, να μην μήπως φταίω εγώ. Δηλαδή πάρα πολλές φορές δεν υπάρχουν πλήρες αναφορές. Πολλές φορές η γυναίκα νομίζει ότι πρέπει να προστατεύσει την οικογένειά της, να μην βγει προς τα έξω κάποια κακή φήμη για αυτήν. Οπότε έτσι δέχεται, κακώς βέβαια, πολλά πράγματα που δεν πρέπει να δέχεται. Έτσι είναι. Απλώς για την Καβάλα συγκεκριμένα, όσο γνωρίζω και εγώ από την ιδιότητά μου ως δικηγόρος, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πραγματικά υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βία. Απλώς αυτό συνήθως ή το διαχειριζόμαστε ακόμη και εμείς στα πλαίσια της έκδοσης ενός διαζυγίου, δηλαδή πριν κλιμακωθεί η βία από τα πρώτα σημάδια, εφόσον η γυναίκα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, απευθύνεται στο δικηγόρο, στη δικηγόρο της και από εκεί δυστυχώς παίρνει τον δρόμο το συμβάν και λύεται ο γάμος. Επίσης, μεταξύ συντρόφων, όταν υπάρχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, δηλαδή γνωρίζω εγώ από φιλικά ζευγάρια που υπήρχαν σημάδια έντονης βίας και με το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, είτε το φιλικό είτε το οικογενειακό, μπόρεσαν να αποκοπούν και να απομακρυνθούν εγκαίρως. Είναι αρκετά τεταμένη η βία. Και μάλιστα θα πρέπει να αναφερθώ και στη λεκτική βία, όχι μόνο
σωματική βία. Από εκεί ξεκινάει οποία... βασικά και εξαπλώνεται και πηγαίνει στη συνέχεια παρακάτω. Ναι, μπορεί να είναι τα πρώτα σημάδια. Μπορεί να υπάρξει και απευθείας μια σωματική έξαρση σε βαθμό σωματικών βλαβών. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή ως προς τη βία. Διότι δυστυχώς από τη στιγμή που μία φορά εμφανιστεί ένα σύμπτωμα, δεν θα πρέπει να περιμένει καμία ότι θα αλλάξει ο σύντροφος ή η σύντροφος. Αναφερόμαστε τώρα εδώ για τις γυναίκες κυρίως, γιατί τα νούμερα είναι πολύ μεγάλο όσον αφορούν. Θα σας διακόψω γυναίκες. Λίγο, γιατί πρέπει να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο για να συνεχίσουμε, γιατί θέλω να αναφερθούμε και στην Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι σήμερα. Περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγα λεπτάκια. Επιστρέψαμε λοιπόν για λίγο ακόμα στην παρέα μας. Έχουμε την κυρία Ευαγγελία Οικονομίδου, η οποία μας έλεγε για την φωταγώγηση του δέντρου για αυτές εδώ πέρα τις μέρες που, από τις 25 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά των της βίας κατά των γυναικών. Έως και σήμερα, που είναι 10 του μήνα, τρέχουν παράλληλα πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν βάσει αυτό το θέμα και μία από αυτές ήταν και η φωταγώγηση συγκεκριμένου κτηρίου στην πόλη της Καβάλας. Ναι. Στην Καβάλα υποβάλαμε το αίτημά μας να φωτογωγηθεί το Δημαρχείο της πόλης μας, το οποίο είναι και ένα εμβληματικό κτίριο, καθώς και το κάστρο της Καβάλας. Μας δόθηκε άδεια να φωτογωγηθούν και τα δύο. Το κάστρο για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Ωστόσο, η Φορεία Οντήτων, την οποία ευχαριστούμε, μας έδωσε την άδεια να φωτογωγηθεί. Προμηθευτήκαμε εμείς με τον όμιλό μας τις χρωματιστές ζελατίνες, τις οποίες χρειάζονται για την τεχνικά τώρα, τις τεχνικές λεπτομέρειες σας δίνω. Και πέρσι είχε φωταγωγηθεί, αλλά δυστυχώς για τεχνικούς λόγους μόνο για μία μέρα. Φέτος λοιπόν φωταγωγήθηκε για 16 μέρες το Δημαρχείο της πόλης. Και είναι μία μέθοδος, αυτή μία πρακτική η οποία χρησιμοποιείται για να ενώνεται η δράση και η φωνή από κάθε τόπο με τη φωνή από οποιοδήποτε άλλο τόπο. Έχει ήδη κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο το μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που ευχαριστεί όλες τις οροπτημίστριες που έχουν στηρίξει αυτή την εκστρατεία. Η εκστρατεία αυτή, να επαναλάβω ότι είναι μια εκστρατεία που έχει υιοθετήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και στηρίζουμε εμείς ως εθελόντριες. Μας ευχαριστεί λοιπόν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και προβάλλει ανά κράτος τις δράσεις των ομίλων. Μέσα στις δράσεις αυτές για την Ελλάδα προβάλλεται το κτίριο του Δημαρχείου μας. Για μας είναι χώρια που αισθανόμαστε πολύ περήφανες. Αισθανόμαστε ειλικρινά ότι έχουμε εκτελέσει και ένα χρέος προς την κοινωνία, όχι μόνο στηρίζοντας αυτές τις γυναίκες που πιθανότατα αισθάνονται μία δυναμία ή θεωρούν ότι είναι μόνες, αλλά ευαισθητοποιώντας και την κοινή γνώμη, να μην ξεχνούν, ακόμη και αν σβήσουν τα φώτα σήμερα το βράδυ, τα πορτοκαλί φώτα της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Εσείς είστε 365 μέρες στο χρόνο κοντά. Ακριβώς. Να όλοι να επαγρυπνούμε, γιατί η γυναίκα πρέπει να είναι ελεύθερη, η γυναίκα πρέπει να είναι χαρούμενη, δημιουργική, υγιής. Και σήμερα, μιας και είναι η Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την αξία που έχει η ανθρώπινη ζωή, ανεξαρτήτως αν είναι άντρας ή γυναίκα. Ωραία. Παιδί. Όλες οι ανθρώπινες ζωές έχουν αξία. Έχουν την αξία και όλοι είμαστε ίσοι. Ίσοι. Κανένας δεν είναι πιο ισχυρός, κανένας δεν είναι πιο αδύναμος. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Ότι όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε απέναντι στους αυτούς που πιστεύουν ουσιαστικά ότι είναι πιο ισχυροί. Ακριβώς. Απλώς να μην αισθάνεται αδυναμία η γυναίκα, να προστρέχει στις αρμόδιους φορείς. Η Καβάλα έχει πολύ ισχυρή δομή. Έχει ένα συμβουλευτικό κέντρο γυναικών, όπως ανέφερα,
το οποίο υποδέχεται έχει τα θύματα. Εσάς, με τόσο οργανωμένο. Ναι, έχει εμάς που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να παραπέμψουμε στην αρμόδια δομή. Φυσικά θα πρέπει να αναφερθεί, ναι, είναι και ο φορέας η μη κερδοσκοπική οργάνωση που αναφέρεται και φυσικά είναι η αστυνομία. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι φέτος, αρχές Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε ότι δημιουργείται η Ιδρυτική Διεύθυνση για τη Διαχείριση Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας και αναπτύσσονται τα περιφερειακά τμήματα, στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό, ούτως ώστε οι αστυνομικοί να μπορούν να υποδέχονται τα θύματα και να τους παρέχουν την κατάλληλη συμβουλή. Πολύ διότι αυτό που αναφέραμε και χθες, υπάρχει είτε σαν πολιτισμένος κόσμος, ασφαλώς και έχουμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο. Όμως, αν δεν αλλάξουν οι τροπές των ανθρώπων, κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα, όσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι σας. Για μας, εσείς είστε η φωνή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να πω ότι έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι για την χθεσινή σας εκδήλωση. Θα περάσουμε να το δούμε αμέσως τώρα και επιστρέφω σε λίγα λεπτάκια, εσείς δεν πάτε πουθενά. Ο διεθνής ορροπτισμός είναι αφοσιωμένος σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πετύχουν να αναπτύξουν τις ατομικές και συλλογικές δυνατότητές τους, θα πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και θα έχουν μια ισότιμη φωνή στην δημιουργία δυνατών και ειρηνικών κοινοτήτων παγκοσμίως. Ο σωροπτιμιστικός όμιλος Καβάλας, λοιπόν, λέει όχι στην βία κατά των γυναικών. Με αφορμή, το σύνθημα αυτό πραγματοποίησε εκδήλωση το απόγευμα της Δευτέρας στις 7 η ώρα στην Δημοτική Καπναποθήκη. Ενώ το θέμα της συζήτησης ήταν η βία των γυναικών, μορφές και κοινωνικές προεκτάσεις. Ο σωροπτιμιστικός όμιλος Καβάλας σήμερα θα παρουσιάσει ένα θέμα το οποίο βασανίζει την ελληνική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς κάθε χρονιά φτάνουμε να μιλούμε για ακριβώς το ίδιο θέμα. Είναι η βία, η ενδοοικογενειακή και όλες τις μορφές τις οποίες λαμβάνει. Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα εδώ στο κτίριο της Δημοτικής Καπνοποθήκης, για το οποίο μας έδωσε την άδεια να το χρησιμοποιήσουμε η Δημοφέλεια. Εμείς, σαν σωροπτιμιστικός όμιλος Καβάλας, έχουμε ασπαστεί και στηρίζουμε την καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών, στα οποία έχουμε διαπιστευμένους αντιπροσώπους στην Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας. Είναι μια καμπάνια 16 ημερών, η οποία ξεκινάει στις 25 Νοεμβρίου με την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου, κλείνει ουσιαστικά, στις 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Διεθνή ημέρα διεθνούς ισορροπτιμισμού. Μη μένεις στη γωνιά σου. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις κεντρικές ομιλήτριες ήταν η Σεβαστή Χατζηφωτίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας και πρόεδρος του Via Stop. Το φαινόμενο της κακοποίησης είναι ένα φαινόμενο που κάθε χρόνο το συζητάμε τέτοιες μέρες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κτήμα μας στην καθημερινότητά μας, διότι πιστεύω ότι ο καθένας μας μπορεί να είναι ενδυνάμεις θύμα, αλλά και ίσως και ενδυνάμει θήτης μιας τέτοιας περίστασης. Η πολιτεία έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Πολλά υπουργεία συνεργάζονται για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο του Συνηγόρου του Πολίτη, Γενική Γραμματεία βεβαίως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, πλαίσια όπως το ΚΕΘΗ, το ΚΕΜΕΑ, και τα λοιπά, συνεργάζονται, προτείνουν δράσεις, προγράμματα, συνεργασίες και έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο όμως τα νούμερα δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει σταματήσει. Ίσα-ίσα σε κάποια κομμάτια ανθρωποκτονιών, για την ακρίβεια σύζυγοκτονιών, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και στη χώρα μας πια. Βασικά
Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι είναι πάρα πολύ εξευτελιστικό το να δέχεται μία γυναίκα, συνήθως τα περισσότερα περιστατικά είναι, αφορούν τις γυναίκες, να δέχεται λοιπόν το περιστατικό της βίας, να δέχεται λοιπόν τη βία από τον σύζυγο. Μα η τρομαγμένη μου καρδιά μου λέει δεν γίνεται. Στο πρώτο άγνωστο, το πρώτο γεια δεν παραδίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να υποδεχτώ σε αυτό το κομμάτι έναν γλυκύτατο καλεσμένο. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Μέρα. Πόσο πολύ χαίρομαι που σας έχω φέρει και στο στούντιο επιτέλους. Κύριε Παναγιώτη Χατζημανουήλ, χαίρομαι. Και τι ωραίες εκδηλώσεις είναι αυτές από το σύλλογό σας που σίγουρα κάνετε. Ναι. Και συναντήσαμε μία από αυτές τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι είστε πρόεδρος στο Σύλλογο Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού της Καβάλας. Τάκης Χατζηγρηγορίου λέγεται. Ωραία. Ναι, έχει σημασία. Εντάξει. Και είχαμε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην υγεία και τον αθλητισμό τις προηγούμενες ημέρες και παιδιά, μάλλον αθλητές, που προοδεύτηκαν. Ναι. Είχαμε μια ωραία εκδήλωση για την προσχολική ηλικία. Και ο μιλητής ήταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής, ο κύριος Πέτρος Τσιάρας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα, γιατί μη γελιόμαστε, ειδικά τα τελευταία αυτά χρόνια τα παιδιά έχουν απορροφηθεί, ας είναι μικρά, και τα μικρά, γιατί μιλάμε για προσχολική ηλικία, και αυτά όλα είναι με τα κομπιούτερ και με τα κινητά κλπ. Έτσι λοιπόν, περίπου ένα δεκάλεπτο ο κύριος Τσιάρας, είχαμε αρκετό κόσμο. Ήταν γεμάτη η αίθουσα. Ναι. Ήταν... Έδωσε το παρόν του πολλής κόσμος, θέλω ήταν να και πω. Νέοι άνθρωποι, νέοι γονείς, γιατί για τα παιδάκια αυτά έχουν 35 είναι βία 40 για να έχουν ένα παιδί, ας πούμε, 5 και 6 χρονών. Ήταν εξαιρετική η ομιλία του κυρίου Πέτρου. Είχε απήχηση, αλλά μας πίεζε ο χρόνος και την κάναμε για 10-12 λεπτά, γιατί έπρεπε να βραβεύσουμε τάση συνέχεια πολλούς ανθρώπους. Να πω ότι ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που αγαπάμε πάρα πολύ. Και νέοι και μεγάλοι και λίγο μεγαλύτεροι. Όλοι οι άνθρωποι τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί όπως λένε και από παλιά, νους υγιής, εν σώμα τη γη. Ναι, έτσι. Αυτό δεν πάει, το... πάει πακέτο. Κάποτε οι Έλληνες αγωνιζόντουσαν μόνο για το φαγητό και αυτά τα είχαν ξεχασμένα. Και όταν τρέχαμε, μια φορά ένας γαλατάς εκεί στα Γαλατάδικα πήρε τηλέφωνο του φίλου μου, τον πατέρα. Ήταν 6 ώρα το πρωί και πηγαίνουμε στο σανατόριο πάνω για προπόνηση χειμερινή. Λέει ο γιος με έναν άλλον. Εμένα θα σύντη, λέει, δεν ξέρω πώς το λένε, τρελαθήκαν, λέει, πρωί-πρωί με τις φόρμες τρέχουν. Σήμερα βλέπεις, όλες οι ηλικίες, ναι. Και πιστεύω ότι εμείς οι αθλητές από τα πρώτα χρόνια της Ελλάδας που έγινε, έχουμε παίξει κάποιο ρόλο. Άρα και οι σύγχρονοι Έλληνες πλέον είναι ενεργοί στο κομμάτι, ναι, αυτό. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και γιατί δεν είναι μόνο να τρέξεις. Είναι το κολύμβι, είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν 4, και μιλάω για μεγάλες ηλικίες, είναι όλα το περπάτημα. Τα αν τώρα πάμε στην παραλιακή, παρόλο που ψυχαλίζει την παραλιακή και προς το παλιό Μήλο, το Μήλο Μόλο. Αυτοί εκεί, που είναι πιστοί, κάθε μέρα βρέχει, χιονίζει, εκεί είναι. Ναι, περπατάνε, μέχρι βρέχουν την Καλαμίτσα θα πάνε. Δηλαδή, ρίξαμε καλό σπόρο. Το θέμα είναι όμως, τα παιδιά έχουν ώρα για να κάνουν αθλητισμό. Δεν έχουν. Δεν έχω. Γιατί η παιδεία μας είναι κατά τέτοιο τρόπο που ενώ άμα πάμε σε μια χώρα, στην Αλβανία, που λέμε ότι είμαστε εμείς οι προδημένοι και η Αλβανία είναι πίσω, δεν έχει φροντιστήρια. Το παιδί τελειώνοντας είναι διαβασμένο και τελείωσε. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά σήμερα που πηγαίνουν
και γράφονται σε ένα κομμάτι του αθλητισμού. Είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είναι βολέι, πολεμικές τέχνες που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει πάρα πολύ και στη ζωή μας και αυτό το κομμάτι των πολεμικών τεχνών και χορός, όλα είναι ένα είδος αθλητισμού. Όλα είναι και γι' αυτό λέω ότι εάν μπορούσε η μαθητιώσα νεολαία να είναι λίγο πιο ελεύθερη, όπως είναι στην Αυστραλία, όπως είναι στη Γερμανία, ξέρετε τι αθλητισμό θα έχει η Ελλάδα, γιατί έχουμε ταλέντο. Πόσο βραβεύσαμε. Λοιπόν, οι αγώνες που γίνονται είναι διασυλλογικά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διασυλλογικό είναι όλοι οι σύλλογοι, που είναι αρκετοί, γύρω 20 με 25 σύλλογοι, και λαμβάνουν όλα τα παιδιά. Εμείς ξεπερνάμε το διασυλλογικό, που είναι πολύ μεγάλοι αγώνες, και πάμε στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Μπράβο μας. Τα πανελλήνια πρωταθλήματα είναι ανδρών γυναικών, νέων ανδρών, νέων γυναικών που είναι μέχρι 23 χρονών, είναι εφήβων νεανίδων, παίδων κορασίδων και παμπέδων πανκορασίδων. Σε αυτά όλα τα πρωταθλήματα οι τέσσερις ομάδες Καβάλας, του νομού Καβάλας, Χρυσούπολη, ΑΟΚ, Φίλιππος και ο ΚΑΚ, λαμβάνουν μέρος. Λοιπόν, έχουν λάβει σε αυτά τα πανελλήνια πρωταθλήματα 50 παιδιά. Για να λάβει σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, δεν μπορεί να λάβει όπως παλιά χρόνια μπορούσε να λάβει ο καθένας. Όχι, θέλει πολύ προετοιμασία. Όχι. Προετοιμασία μπορεί να κάνεις και να μην μπορείς να πας. Πρέπει στα διασυλλογικά ή στα Grand Prix να πιάσεις όριο που ορίζει ο ΣΕΓΑΣ για να λάβει ένα παιδί. Λοιπόν, αυτά τα 50 παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις όριο για να πας. Το πιάσαν το όριο. 50 παιδιά. Από τα 50 παιδιά αυτά, λοιπόν, οι 18 ανέβηκαν βάθρο. Πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, στα 50 παιδιά, σχεδόν το 40% ανέβηκε βάθρο. Άλλα 12 παιδιά βγήκαν από τέταρτα μέχρι όγδοα, μας κάνουν 30. Και τα 20 παιδιά είναι μέσα στη 16. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη επιτυχία και επειδή λέει ένας και τι έγινε μωρέ, βγήκε όγδος. Πολύ μεγάλη δουλειά να βγεις όγδος στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι έτσι. Όντως είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, και για αυτούς όχι που ξέρουν. Τι έγινε, όντως είναι μεγάλη δουλειά. Έτσι λοιπόν βραβεύσαμε. Δεν βγαίνει κάποιος έτσι τυχαία, όγδος. Και μακάρι τα 12 παιδιά που βγήκαν από τέταρτα μέχρι όγδο να ήταν εκεί στην εκδήλωση, γιατί είχαμε πάρει απόφαση αυτοί να κάνουν βραβεύσεις. Τους συναθλητάσους, τέλος πάντων. Ήταν ωραία εκδήλωση, είχε πολύ κόσμο. Ναι, αλλά δεν είπαμε, δεν θα λέμε ονόματα, έτσι. Βραβεύσαμε και 8 βετεράνους που ήταν παλιοί αθλητές ή που ξεκίνησαν σε μεγάλη ηλικία, οι οποίοι βγήκαν από πρώτη μέχρι τρίτη σε βαλκανικούς και πανελλήνιους αγώνες. Και αυτοί βραβεύτηκαν, αυτοί λέγονται βετεράνοι διαχρονικοί. Επίσης βραβεύσαμε, αυτά τα ονόματα θα τα πούμε, 7 συμπολίτες μας, οι οποίοι, εκ των οποίων οι 4 είναι αημνήστοι, έχουν πάει στο, στα φεγγάρια, ταξιδεύουν. Ο ένας είναι ο Πρεμικίδης που έκανε τη θάλασσα στεριά. Δηλαδή ήταν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και εκεί που πάτε και πίνετε καφέ στην Ερυθρού Σταυρού. Κατάλαβα. Ήταν θάλασσα. Ναι. Την πρόλαβα. Πολύ παλιά, ναι. Πολύ παλιά, αλλά εγώ ήμουνα. Γυρνάμε χρόνια πίσω, ναι, την Καβάλα. Ναι, δεκαετίες, όμως η Καβάλα απέκτησε διοικητήριο, στάδιο, το γηπεδάκι εκείνο, τένις κλπ. Αυτά όλα ήταν θάλασσα. Λοιπόν, μετά βραβεύσαμε 3 μεγάλους αθλητές. Ο ένας είναι ο Χαρίλαος Φέσας, βγήκε πρώτος στην Ελλάδα για πρώτη φορά καβαλιώτης το 1927. Ο Τάκης Χατζηγρηγορίου, πολύ μεγάλος, πάρα πολύ επίσης, μεγάλος αθλητής. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλος αθλητής. Τεράστιος, με πολλά άλλα προσόντα. Προπονητής, μασέρ και άνθρωπος. Και επίσης είχαμε επικοινωνία με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο των Αθηνών. Και αυτοί έψαξαν για τον έναν καβαλιώτη Ισραηλίτη, τον Λέον Πασί. Και το κέντρο αυτό, το συμβούλιο, είπε να εκπροσωπήσει και να πάρει τη βράβευση ο καθηγητής καβαλιώτης,
ο Σιμεών Λάκε, mm-hmm. και ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, είναι καθηγητής οφθαλμολογίας στο Αριστοτέλειο. Και ήρθε και παρέλαβε, έτσι, ναι, μπράβο του. Μας χάρισε και ένα βιβλίο της Μακαμπή Θεσσαλονίκης, που, γιατί ο Λέων Πασί πήγε και εκεί, και μας είπε κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Αυτά ήταν τέσσερα αδέρφια, Φιλίππους Καβάλας, μιλάμε δεκαετία 30, οι οποίοι ήταν καλοί αθλητές με κορυφαίο τον Λέοντα. Όμως οι τρεις έγιναν στο Άουσβιτς, κατέληξαν εκεί πέρα τα τρία. Ο Λέων Πασί, ο μεγάλος, κατάφερε και πήγε στο Ισραήλ. Και μετά βραβεύσαμε τον Χρήστο τον Μποσμπότη, τον αντιδήμαρχο της Ελευθερούπολης, γιατί και βέβαια είπε ο άνθρωπος, ο αντιδήμαρχος είπε ότι αυτό είναι για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια για αυτό. Και για τον Δήμαρχο, γιατί έκαναν ταρτάν και θα κάνουν. Επίσης, ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη εκδήλωση σας σχεδόν στο παρόν. Πάντα, πάντα. Που κάνατε μια πολύ ωραία εκδήλωση φωτογραφίων στο αμφιθέατρο. Φανταστική. Θες να σύρω λίγο κανέναν για εκείνη την εκδήλωση? Όχι, δεν θέλω να μου σύρετε, γιατί εμείς εδώ πέρα τους αγαπάμε όλους. Ξεχνάμε. Όχι, δεν τους αγαπώ όλους. ξέρετε ότι... να τελειώσω εδώ, μισό λεπτό. Ο Βασίλης Ορδανίδης, ναι, είναι πρόεδρος της ΑΣΕΓΑΣ, βραβεύτηκε γιατί 40 χρόνια και μάλιστα είναι γενικός γραμματέας του Δήμου Παγκιό και παλιά ήταν πρόεδρος του Δημοτικού και εκεί πήραμε και την είδηση ότι έχει βάλει μπρος και η Χρυσούπολη για να κάνει ταρτάν. Εμείς αυτά θέλουμε. Και την κυρία Γεωργούλη, η οποία ήταν 40 χρόνια υπάλληλος στο ΣΕΓΑΣ και ήταν αδερφή και... Δεν τη βραβεύουμε γιατί ήταν αδερφή του Δαβιτσόγλου που πέθανε. Τη βραβεύσαμε για την προσφορά της. Επίσης ήταν εκεί και ο κύριος Κουτσουμανής, mm-hmm. ο οποίος έχει μια κόρη εξαιρετική αθλήτρια η οποία βραβεύτηκε και έχει βγει με τη νέα διοίκηση της Θάσου και εκεί λίγο τον ζωρίσαμε τι θα γίνει με το ταρτάν, γιατί η Θάσου είναι μηδέν, δεν έχει τίποτε. Λίγο ποδόσφαιρο και κάτι... Εντάξει. Σιγά σιγά όμως το ξεριζόμαστε. Δεν έχει εντάξει, γιατί τα νησιά των Κυκλάδων κάτω. Είναι και πιο ενεργά, έτσι. Κάνουν διεθνές, διεθνείς αγώνες, επτάθλου, πεντάθλου κλπ. Πολύ είναι μεγάλη αγώνη. Είναι πιο ενεργή δηλαδή. Πολλά χρόνια. Έχουμε μείνει λίγο πίσω εμείς. Η Θάσος έχει μείνει, ενώ τουριστικά ανεβαίνουμε πολύ, στον κλασικό αριθμό είμαστε μηδέν. Δηλαδή έβγαλε το Θεαγέννη, εμένα, την Κουτσουμανή, τις δύο της Ιωσήφιδου που έχουν ρίζα θασίτικη, την Άσκου που είναι βετεράνα, την Αρσένη, αυτή είναι από ένα γουνιό. Αλλά τα παιδιά της Θάσου δεν έχουν αυτό το ωραίο που έχουν τα παιδιά της Καβάλας και τώρα της Ελευθερούπολης και αργότερα. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή λίγο παραπάνω στήριξη. Ο Δήμαρχος ο καινούργιος, ο Ανιψιός μου δεν έκανε τίποτα, ας τα κάνει. Σε αυτόν τον τομέα έκανε πολλά. Στον τομέα του κλασικού αθλητισμού... Ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Να πω ότι η έκθεση φωτογραφιών που είχατε και το βιβλίο που είχατε, που έχετε εκδώσει μάλλον και έχει μέσα όλη την ιστορία του κλασικού αθλητισμού της Καβάλας, είναι πάρα πολύ ωραία πράξη που κάνετε. Ναι. Και εμάς μας αρέσει να κρατάμε τα ωραία πράγματα. Και αυτά θέλουμε να κρατάμε και να δίνουμε στον κόσμο παρά έξω. Είναι αυτό το βιβλίο που έχω δίπλα μου, «Κλασικός αθλητισμός στην Καβάλα την περίοδο του 1906 έως το 2019». Έχετε συλλέξει αρκετές φωτογραφίες. Που μπορούσαν να είναι... Ακόμα περισσότερες. Τριπλάσιες, αν ανταποκρινόταν οι αθλητές που βγήκαν μέχρι τρίτη στην Ελλάδα. Από το 1906 μέχρι σήμερα. Ή οι κληρονόμοι κάποιων καλών αθλητών παλαιών. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ικανοποιητικό. Καλό, ναι. Πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αν το βαθμολογήσουμε 18 και λέει τελεύχομαι, δεν είναι βιβλίο, γιατί η κυρία Βυζανίδου έβγαλε ένα ωραίο βιβλίο, έτσι, σαν αυτό ένα κιλό, αλλά εκείνη γράφει ιστορία για όλα τα αθλήματα από το 1906 και η οποία εδώ, αν θυμάσαι, ήταν αυτή που έκανε την κυρία ομιλία, η κυρία Βυζανίδου. Πάντως, εγώ ευχαριστήθηκα με αυτό το βιβλίο γιατί έχει πάρα πολλούς αθλητές και σίγουρα να ξέρεις ότι όλοι οι καλοί αθλητές, δηλαδή οι πολύ ψηλά στην Καβάλα, άσε με να γίνω κι εγώ κακός,
Να γίνω. Λίγο, είναι τόσο. Δεν σας πάει, κύριε Παναγιώτη. Με πάει, μωρέ, άσε, μωρέ. Δεν σας πάει. Να το δώσουμε τώρα σε ένα τηλεθεατή αυτό. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία. Ένας τηλεθεατής, ο οποίος θα επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή μαζί μας, εδώ με την εκπομπή, με το τηλέφωνο μάλλον του καναλιού, στο 2510-23-1033, ο πρώτος που θα καλέσει το κάνει δικό του αυτό το υπέροχο βιβλίο, που έχει μέσα πολλές ωραίες συλλεκτικές φωτογραφίες που έχουμε να αναπολούμε, να θυμόμαστε και όσοι δεν γνωρίζουμε, θα τις θυμηθούμε. Έτσι, θα θυμηθούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. 2-5-10-23-10-33. Ο πρώτος που θα καλέσει το κάνει δικό του αυτό το υπέροχο βιβλίο. Έρχεται από το ένα channel και το παίρνει. Λοιπόν, να πω ότι τώρα όσοι θέλουν να το προμηθευτούν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον σύλλογό σας. Υπάρχει και το βιβλίο. Σίγουρα. Εμείς το κάνουμε δώρο σε έναν τυχερό τηλεθεατή. Άσε με να γίνω λίγο κακός, ρε παιδί μου. Τόσο. Όχι, θέλω ένα πολύ ωραίο κλείσιμο. Όχι, θα σε πω γιατί, ναι, τότε να σου το κλείσω ωραία. αφού λοιπόν δεν ήρθε κανένα σχολείο εκτός από το 12ο με τον κύριο Πατεράκη, του διευθυντή, ναι, μέσα στη βροχή με τις ομπρελίτσες στα αφιρόλα τα παιδιά. Ήταν δύσκολη εβδομάδα όμως τότε. Δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Έβρεχε. Όχι, δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Όταν θέλουν οι δάσκαλοι, γιατί προχθές φέραν τα παιδιά εκδρομή, ξέρεις πού, στο εμπορικό κέντρο. 100 παιδιά ήταν εκεί μέσα. Γιατί άρπαξε ένα διευθυντή προχθές, τα πήγαιναν στο θέατρο. Παιδιά, όλα τα παιδιά της Καβάλας. Λοιπόν, ήρθαν παιδιά μικρά, είδαν τους προπάπους και τους παππούδες και κλαίγαν. Φεύγω από αυτά, ας τους δασκάλους και τους καθηγητές. Ό,τι θέλω να σας κάνω, ούτε με νοιάζει. Εμείς κάναμε κάτι που δεν έχει κάνει όλες οι άλλες εκθέσεις. Είναι έτοιμες. Δηλαδή, κάνουμε από πατρίδες παλιές. Παίρνουμε αυτά που φέραμε από εκεί, τα δείχνουμε, εντάξει. Αυτά είναι μέμα για να γίνουν αυτά εδώ και κόπο και υδρότα. Λοιπόν, έρχεται το τουρκικό γυμνάσιο, έρχεται το πρώτο ΕΠΑΛ Καβάλας και από τη γαλλική Γουιάννα, μαυράκια. Φάγαν μέσα, χορέψαν, τραγουδήσαν οι τουρκάλες, με σήκουσαν αγκαλιά επάνω. Είδατε που είστε ωραίες στιγμές. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να έρθουν τα παιδιά της Καβάλας. Έπρεπε. Λοιπόν, πέρασαν γύρω στα 1.200 άτομα, 1.000 με 1.200 άτομα. Θεωρώ ότι και για το μέρος εμείς πήγαμε. Ίσως χρειαστεί και μια δεύτερη θα πάμε, εκδήλωση θα πάμε για να στην Ελευθερούπολη. Και εκεί, και εκεί η Δημαρχία θα φέρει όλα τα παιδιά της περιφέρειας από εκεί, θα περάσουν από την έκθεση. Εντάξει. Εκεί είναι πιο εύκολα. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο. Εδώ είμαστε λίγο πιο δύσκολοι άνθρωποι. Ναι, να κάνουμε. Μαρία, εκεί πήγαμε. Με το σκεπτικό ότι υπάρχει το πάρκινγκ και θα έρχεται το λεωφορείο και θα κατεβάζει τα παιδάκια. Εάν ξέραμε ότι δεν θα ερχόντουσαν, θα το κάναμε με τη Δημαρχία στο... Σε άλλο χώρο, στο καταλαβαίνουμε. Στο αποθήκη, ναι, ναι, που είναι... Θέλεις, δεν θέλεις, περνάς από εκεί και έρχεσαι. Εκεί έπρεπε να έρθεις ειδικά. Ευχαριστούμε και όλους που μας βοήθησαν. Την κυρία Πανταζή, τον κύριο Φέσα, που είναι στο Καναδά και περιμένει να του στείλω τα έπαθλα του πατέρα το αύριο τα στείλω. Και εμείς σας ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε τόσο ενεργοί και προσφέρετε αυτό το υπέροχο κομμάτι του κλασικού αθλητισμού στην πόλη της Καβάλας. Και θα πάμε και στην Ελευθερούπολη, θα έρθεις, έτσι. Εννοείται. Ναι, θα έρθει ο αθλητικογράφος μας εκεί πέρα που ακολουθεί όλα σας τα... όλες σας τις πορείες στο μέλλον. Κύριε Χατζημανούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ, εμείς περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγα λεπτάκια. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο μέρος για σήμερα και τα καλύτερα τα... Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι επειδή μας αρέσει πάρα πολύ να σας φροντίζουμε σε όλα τα κομμάτια και σε όλα τα επίπεδα, θέλουμε να φροντίζουμε πάρα πολύ καλά και σωστά το θέμα της ακοής τώρα. Γι' αυτό βρεθήκαμε στο γραφείο, στον εξειδικευμένο χώρο του κ. Μιχάλη Μερκουρόπουλου, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι,
και συναντηθήκαμε μαζί του για να πάρουμε μερικές ουσιαστικές πληροφορίες. Περισσότερα θα δούμε στο βίντεο που σας έχουμε ετοιμάσει και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Θέλω να σας πω ότι μένετε εδώ για να δείτε το βίντεο και αύριο στις 5.30 ώρα το απόγευμα είναι το ραντεβού μας πάλι. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Μένετε για να δείτε το βίντεο. Σας έχω... Σήμερα έχουμε έρθει στα κέντρα ΚΟΗΣ Μερκουρόπουλος. Έχουμε έρθει εδώ και να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Μερκουρόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός, εξειδικευμένος και μοναδικός στο συγκεκριμένο τομέα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα από τα τρία κέντρα ΚΟΗΣ που έχουμε. Σήμερα βρισκόμαστε στην Οδό Φιλικής Εταιρείας 7, που είναι το κεντρικό μας κέντρο. Και ήθελα να πω κέντρα ΚΟΗΣ γιατί υπάρχει ένα αντίστοιχο στην Κομοτηνή, στην Οδό Χαριλάου Τρικούπη και ένα συνεργαζόμενο στις ΣΕΡΕΣ στην Οδό Εθνικής Αμήνης 7. Εξειδικευμένος, όπως είπατε, σωστά, γιατί είμαι ένας ακοπροθεριστής που έχω κάνει μετεκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στο κομμάτι της ακολογίας νευροτολογίας και είναι το μοναδικό κέντρο στην Καβάλα με αυτήν εδώ την εξειδίκευση. Είστε σε καλά χέρια αν θέλετε κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα να αποκαταστήσουν την ακοή τους ή να προστατευτούν για την ακοή τους. Θέλω να μου πείτε πότε θα επισκεφτούμε το γραφείο σας, πότε γνωρίζουμε ότι έχουμε το πρόβλημα. Η πρόληψη, πώς το αντιμετωπίζουμε από την αρχή. Είμαστε εδώ σε ωράρια καταστημάτων για να ενημερώσουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να προστατεύσει την ακοή του. Από εκεί και μετά, πέρα από την ενημέρωση, μπορεί μετά από την διάγνωση του ορειλά ιατρού του για κάποια μορφή βαρικοίας, η οποία μέσα ή μεγάλη, αμέσως μετά με το ακόγραμμά του να προσέλθει σε εμάς, να κάνουμε ένα τεστ ακουστικότητας και να αξιολογήσουμε το σε τι κατάσταση βρίσκεται. Στη συνέχεια, παίρνοντας το ιστορικό του και όλα τα στοιχεία που θα είναι χρήσιμα για μας, κάνοντας μια κουβέντα, θα προσαρμόσουμε τα νέα δεδομένα για να βρούμε τι είναι αυτό που θα τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του. Στόχος μας είναι ο άνθρωπος που θα απευθυνθεί σε εμάς να φύγει ικανοποιημένος, κατανοώντας τους συνανθρώπους του, επικοινωνώντας με την παρέα του, την οικογένειά του και απολαμβάνοντας την τηλεόρασή του, τον κινηματογράφο, το θέατρο, την καλή ακοή του στην καθημερινότητά του. Κύριε Μερκουρόπουλε, έρχεται κάποιος σε εσάς και αντιμετωπίζετε το πρόβλημα μαζί, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο της ακοής. Παίρνει το ακουστικό, πηγαίνει σπίτι και κάποιες φορές το φοράει, κάποιες φορές δεν το φοράει. Και μετά λέει, εγώ δεν έχω δει διαφορά. Δεν παίρνουμε ένα ακουστικό και δεν το φοράμε. Το παίρνουμε για να μας βοηθήσει στην ουσία. Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτηση που μου θέτετε και αφορά κυρίως τους ανθρώπους που έχουν εμπιστωθεί κάποια καταστήματα αγοράζοντας ακουστικά βαρικοίας χωρίς να έχουν φροντίσει για την συνεχόμενη υποστήριξη. Τι θέλω να πω, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στη βαρικοία αγοράζοντας μόνο μία συσκευή. Αλλιώς θα αγοράζαμε από το ίντερνετ ή από το πρώτο κατάστημα που θα βρίσκαμε μπροστά μας με ελάχιστα λεφτά μία μικροσυσκευή και θα λυνόταν το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει μία διαδικασία γύρω από την αποκατάσταση της ακοής και ένα πρόγραμμα γραπτό το οποίο δίνεται στον κάθε πάσχοντα ώστε να ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα η αποκατάστασή του σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πραγματικά που έχουν κάποια ακουστικά, μικρά ή μεγάλα, ένα ή δύο και τα έχουν στο συρτάρι γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να ακούσουν. Εγώ θα τους προσκαλούσα να έρθουν εδώ, να επαναξιολογήσουμε το πρόβλημά τους και να κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε αν αυτές οι συσκευές είναι σε καλό επίπεδο, μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και αν μπορούν να βοηθήσουν να κάνουμε μία προσπάθεια με ένα πολύ μικρό κόστος να αποκαταστήσουμε την ακοή τους. Είναι πολύ
πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε από τη μια την εξέλιξη της τεχνολογίας και από την άλλη την επιστημονική εξειδίκευση. Αυτά τα δύο μαζί συνυπάρχουν και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Δεν έχει καμία σχέση η εφαρμογή πλέον και η αποκατάσταση της ακοής τα τελευταία 2-3 χρόνια με ό,τι συνέβαινε την προηγούμενη δεκαετία. Ας έρθει οποιοδήποτε πάσχον να ακούσει, να ενημερωθεί και να δοκιμάσει τη νέα διαδικασία. Είμαστε σίγουροι ότι κατά 97% θα έχει αποτέλεσμα. Ένας στους 10 Έλληνες, όπως και ένας στους 10 Ευρωπαίους, έχει πρόβλημα βαρικοΐας. Όσο τα χρόνια μεγαλώνουμε και ξεπερνούμε τα 65, το πρόβλημα εντοπίζεται 2 στους 3 έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι το πόσο, πάρα πολύ, το ποσό είναι μεγάλο, το πόσο θέλει κάποιος να το παραδεχτεί. Γιατί για να φτάσει σε εμάς ή στο γιατρό τον Οριλά για να κάνει τη διάγνωση της βαρικοΐας, περνούν, λένε οι Αμερικάνοι, περίπου 15 χρόνια. Κανείς δεν πάει με την πρώτη ευκολία στο γιατρό του για να πει «έχω βαρικοΐα, δες πόσο έχει πέσει η ακοή μου». Σιγά σιγά και αρχίζει η γρίνια από τα παιδιά, τα εγγόνια, τις συζύγους, τους φίλους που λένε «καλά βρε άνθρωπε, δεν ακούς τι σου λέω, σου επαναλαμβάνω τόσες φορές, γιατί όλοι ακούμε». Με πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν καταλαβαίνουμε. Ο βαρύκος συνήθως λέει ότι γύρω του μουρμουρίζουν. Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει κάποια σύμφωνα, μπερδεύει τις λέξεις και αυτό τον εκνευρίζει, κλείνεται στον εαυτό του. Και αν παρακλειστεί στον εαυτό του, θα αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Έχουμε μελέτες που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν ότι μια ήπια βαρικοΐα μπορεί να οδηγήσει, έχει πιθανότητα να οδηγήσει δύο φορές, μάλλον μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Και αν είναι σοβαρή η βαρικοΐα, οι πιθανότητες τετραπλασιάζονται. Αν ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει το πρόβλημά του και δεν απευθυνθεί σε έναν ειδικό για την αποκατάσταση ακοής του, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες δυστυχώς να οδηγηθεί στην άνοια, που είναι η μάστιγα του αυτού του αιώνα. Να πω ότι όση ώρα σας περιμέναμε και ρίχνοντας μια ματιά στο χώρο σας, έπεσε στην αντίληψή μου ένα φυλάδιο που έχετε εδώ, και εγώ δεν το ήξερα, ότι υπάρχουν κάποιες ασθένειες οι οποίες είναι πολύ, έχουν δώσει μάλλον κομμάτι στο ότι. Όπως το ζάχαρο, ότι χτυπάει και σε άλλα μέρη του σώματος τον κακός διαβητικός. Όπως λοιπόν γνωρίζουμε, ο διαβήτης, επίσης μια μάστιγα του αυτού του αιώνα, μπορεί να χτυπήσει τους νεφρούς, μπορεί να χτυπήσει το πόδι, το διαβητικό πόδι, μπορεί να χτυπήσει την όραση, αλλά μπορεί να χτυπήσει και την ακοή. Ο διαβητικός που δεν ελέγχει το διαβήτη του μετά από πολλά χρόνια θα έχει μια πτώση στις υψηλές συχνότητες, θα έχει μια νευροσυντήρια βαρικοΐα λόγω της καταστροφής των τριχωτών κυττάρων. Η πιθανότητα είναι διπλάσια στους διαβητικούς από ότι στους ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα με διαβήτη για νευροσυντήρια βαρικοΐα. Κάθε πάθηση λοιπόν, ακόμα και κάποιες κατηγορίες φαρμάκων μπορούν να επιβαρύνουν μια κατάσταση υπάρχουσα. Δεν είναι όλες οι βαρικοίες κληρονομικές, με γονίδιο να τις κληρονομήσουμε τους γονείς μας. Κάποιες είναι επίκτητες και κάποιες έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής μας. Μπορεί να ζούμε σε ένα θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να παίρνουμε κάποια φάρμακα, να έχουμε νοσηλευτεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο και να έχουμε πάρει αντιβιώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα οτοτοξικές. Όλα αυτά επιβαρύνονται και όλα αυτά τα συζητάμε με τον καθένα που θα βρεθεί απέναντί μας για να δώσουμε λύση στο πρόβλημά του. Οπότε το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και φυσικά να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τις μεγάλες ηλικίες, αφορά και τις μικρές ηλικίες. Σαφώς. Ναι, αφορά και. Όπως είπατε, συγγνώμη, σας διακόπτω, υπάρχουν και κάποια επαγγέλματα που επηρεάζουν πάρα πολύ την ακοή μας. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο έχω πολύ μεγάλα ποσοστά σε ανθρώπους που είναι 45 με 50 ετών. Οι ηλικίες που δεν θα πήγαινε καν το μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρχει βαρικοΐα. Γιατί κάτι είχε συμβεί στην ζωή τους και αποκαθίσταται. Το αποτέλεσμα είναι, το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό. Γιατί να μην ξαναχαρείς τις συναυλίες και τα αγαπημένα σου τραγούδια ή το θέατρο ή τον καφέ σου στα πολύβουα στέκια της πόλης μας. Αν είσαι βρεφάκι, είναι μωράκι, ο γονιός έχει αντιληφθεί, έχει κάνει τεστ στο παιδάκι του να δει αν πραγματικά γεννήθηκε και ακούει καλά. Γιατί το τεστ δεν γίνονται σε όλες τις κλινικές. Στο νοσοκομείο Καβάλας γνωρίζουμε το μετά τον τοκετό υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Έξω όμως τι συμβαίνει, έχουν μοιαστεί. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα στους νέους γονείς να ελέγχουν την ακοή των μωρών τους.
Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι είμαστε τρία κέντρα. Έχουμε στόχο την εξειδίκευση. Οι συνεργάτες μου είναι όλοι εξειδικευμένοι με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στο κομμάτι της ακολογίας νευροτολογίας. Ξεκινώντας από την Κομωτινή, θα πω στη Χαρλάου Τρικού 54, στον δρόμο των δικαστηρίων. Στην Καβάλα βρισκόμαστε στην οδό Φιλικής Εταιρείας 7 και στις Σέρες στην Εθνικής Αντιστάσεως 7 με ένα συνεργαζόμενο κατάστημα.